Ναι, πρωθυπουργέ μου! Λεβέντη! Μαζί σου! Η Λατάξη! Το Α και το Ω! Λεβέντη! Η ελπίδα του λαού μας! Αλλά ακόμα και αυτό, αν δείτε, το ότι ανακοινώναμε διαδοχικά υποτίθεται μέτρα στήριξης κάθε 25 μέρες και καινούργια, λέγοντάς μας μάλιστα ότι είναι ικανά να αντιμετωπίσουν το 80% των αυξήσεων στους λογαριασμούς του ρεύματος. Προδίδει ανεπάρκεια. Προδίδει ασθενισμό. Προδίδει έλλειψη κατανόησης του φαινομένου. Αν όμως όλα αυτά, τα οποία ευθέως καταλογίζω στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, είναι βαριές κατηγορίες, αυτό το οποίο έκανε με τη ΔΕΗ δεν είναι απλά πτέσμα, είναι κακούργημα. Διότι τα άλλα μπορεί να είναι ανικανότητα αντίληψης της πραγματικότητας, έλλειψη σχεδιασμού, όπως είπα. Αλλά εν μέσω της κρίσης, της ενεργειακής, που αφορά όλη την Ευρώπη, το όπλο σου που έχεις για να διατηρήσεις χαμηλά τον ανταγωνισμό και τις τιμές ανάμεσα στους παρόχους, τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, να αποφασίζεις την εκχώρησή τους, την εκχώρηση του 17% σε ιδιώτες και μία γραμμή εδώ και 2 χρόνια από την πλευρά της νέας διοίκησης, η οποία έχει καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και δεν αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα αυτή η επιχείρηση να παίζει έναν κοινοφελή ρόλο, που αύξησε 15% τα τιμολόγια με το καλημέρα, όταν εμείς για 4,5 χρόνια δεν αυξήσαμε ούτε 1 ευρώ του λογαριασμού στη ΔΕΗ και απορρόφησε τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια που είχαμε νομοθετήσει τον Απρίλιο του 2019. Όταν λοιπόν έχεις μια τέτοια στρατηγική για τη ΔΕΗ, τότε εδώ δεν είναι αμέλεια, δεν είναι έλλειψη σχεδίου, δεν είναι ερασιτεχνισμός, εδώ είναι δόλος. Αφήνεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση έρμεο στις διαθέσεις, στις αρπακτικές διαθέσεις των κερδοσκόπων. Αυτή η πραγματικότητα. Και αυτό για σας εδώ είναι έγκλημα στο τετράγωνο. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, διότι θα έχω και την ομιλία μου σήμερα το βράδυ και θέλω να σας ακούσω. Αυτό που θα πω όμως έτσι με 2 λέξεις είναι ότι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας κινδυνεύει, αν δεν πάρουμε μέτρα άμεσα, να γίνει μία μαύρη κοιλίδα στο χάρτη. Εδώ δεν έχουμε σχέδιο μετάβασης καν. Δεν μιλάω για δίκες, δεν έχουμε σχέδιο μετάβασης. Η ίδια προχειρότητα. Μία ανακοίνωσαν το 28, την άλλη το 25, την άλλη το 23, ξανά στο 28. Και ταυτόχρονα, αν κάτι υπάρχει ο σχεδιασμός, δεν είναι η απολυμνητοποίηση. Συγγνώμη, δεν είναι η απανθρακοποίηση, ούτε η απολυμνητοποίηση, είναι η αεριοποίηση. Και όλοι γνωρίζουμε ότι και το φυσικό αέριο είναι ένα μεταβατικό καύσιμο. Εγώ λοιπόν σήμερα θα παρουσιάσω ένα αναλυτικό σχέδιο για το πώς κατά τη γνώμη μας πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία της μετάβασης για να είναι δίκαιη η μετάβαση. Ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο, ένα ειδικό σχέδιο ανάπτυξης και δίκαιης μετάβασης, το οποίο ένα βασικό χαρακτηριστικό κρατήστε στο μυαλό σας.